centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μεταλίδη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πρόεδρε... Χρήστο και Έλενα. Και πρόεδρε Δημοτικού Συμβουλίου. Καλημέρα, κύριε Μεταλίδη. Και επιστρέφουμε σε αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε και στη διάβγεια την απόφασή σας, την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αποφασίσατε κατά πλειοψηφία, το διαβάζω ακριβώς το απόσπασμα. Τώρα μια παρένθεση εδώ πέρα, δεν είναι κατά πλειοψηφία. Έτσι δεν γράφει διάβγεια, είναι λάθος. Ναι, προφανώς ο υπάλληλος έκανε λάθος, δεν υπάρχει κατά, έχει δύο παρόντες. Δύο παρόντες, οπότε ναι. Η απόφαση θεωρείται ομόφωνη. Μάλιστα. Τα παρόν δηλώνουν ομόφωνα. Ναι. Παρόν νομίζω ψήφισε ο κύριος Ποδάρας και ο κύριος Ανδριόπουλος. Ναι. Αποδέχεστε την γνωμοδότηση σχετικά με την ακυρότητα και το ανυπόστατο των αποφάσεων και αποφασίζει, όπως τονίζει εδώ το γραπτοκείμενο, για τη ματέωση των διαδικασιών που στηρίχθηκαν στις άκυρες και ανυπόστατες αυτές αποφάσεις και το θέμα της μίσθωσης να επανέλθει εκ νέου στο ΔΣ για να αποφασιστεί ή όχι αν θα μισθωθεί με έγκυρη απόφαση. Τι είναι εδώ ακριβώς, κύριε Μεταλίδη? Γιατί εδώ ουσιαστικά αποδέχεστε ότι έγιναν λάθη και ότι αν προχωρούσατε στην σύμβαση ουσιαστικά αυτό θα είχε πολλές επιπτώσεις και ίσως και πιθανές αξιώσεις αποζημιώσεων από τον μισθωτή, και γι' αυτό είχατε και την εισήγηση της δικηγόρου της Όλγας Συνάνη να αποδεχτείτε αυτό που διάβασα. Ναι, δικηγόρος δεν είμαι. Απλά επειδή το θέμα τέθηκε, επειδή υπήρξε μια δικαστική διαδικασία, ναι, η οποία είναι ακόμα και τώρα που σήμερα που μιλάμε σε εξέλιξη. Τα ασφαλιστικά μέτρα του κυρίου Μόσχου. Του κυρίου Μόσχου, όχι, έχουν τελειώσει. Έχουν τελειώσει. Του κυρίου Μπίζιου τώρα. Είναι ουσιαστικά τα ασφαλιστικά μέτρα του κυρίου Μπίζιου. Και επειδή γενικότερα ήταν μια διαδικασία που είχε δικαστικές διαμάχες, θεωρήσαμε σκόπιμο, ναι, να ρωτήσουμε την νομική σύμβουλο και να μας πει τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Πρώτον, για να εξασφαλιστούν τα συμφέροντα της επιχείρησης και σίγουρα σε κάθε περίπτωση να μην έχουν κάποιο επιπλέον θέμα τα μέλη του Διοικητικού, ναι, Συμβουλίου. Και όταν κάτι δεν το γνωρίζεις, απευθύνεσαι στον ειδικό να σου κάνει να σου πει την άποψή του. Γιατί θα μπορούσε δηλαδή να έχουν πρόβλημα κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου? Δεν νομίζω, όχι, γιατί δεν φαίνεται αυτό πουθενά και όλες τις φορές που συζητήσαμε με την κυρία Συνάνη και με άλλους δικηγόρους, όχι, δεν τίθεται θέμα κάποιας ευθύνης των, ναι, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Αλλά επειδή υπήρξαν κάποια θέματα στα ασφαλιστικά μέτρα και τα θέματα αυτά τα συζητούσαμε και επειδή τα θέματα ήταν να δικαστούν την προηγούμενη Παρασκευή, θεωρούσαμε καλό και σκόπιμο πριν τα συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων να κάνουμε μία συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για το τι μέλη γενέστε και αν αυτά τα ασφαλιστικά μέτρα έχουν βάση ή όχι. Αλλά ακόμα και βάση να μην είχαν ή αν έχουν, γιατί σας λέω είναι μια εισήγηση. Υπάρχει γνωμοδότηση της κυρίας Συνάνη. Ναι, το γράφει όμως καθαρά κιόλας. Όχι... Ναι, μπορεί, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όταν μπλέκουμε με δικηγόρους, με δικαστήρια, με τέτοια, είναι ο καθένας η οπτική γωνία της ερμηνείας. Άλλος δολοφονεί στη μέση της πλατείας και αθώνεται. Και τον βλέπουν όλοι. Οπότε είναι προφανώς μία εισήγηση την οποία τη λάβαμε υπόψη μας. Εκτιμώ πως αν πηγαίναμε σε έναν άλλο δικηγόρο, ίσως να μας έδινε μια διαφορετική εισήγηση. Παρ' όλα αυτά, από τη στιγμή που τιμούμε και σεβόμαστε την κυρία Συνάνη, γιατί είναι η δικηγόρος της, ναι, Μακεδνός, ναι, δεχθήκαμε και την εισήγησή της. Τώρα, τι σημαίνει αυτή η εισήγηση? Σημαίνει ότι έγιναν κάποια λάθη εδώ. Κύριε Μεταλίδη, έτσι δεν είναι? Προφανώς έγιναν λάθη. Το θέμα είναι ότι αφού είχατε την πολιτική επιλογή να πάτε στην μίσθωση, είναι η πολιτική επιλογή, γιατί υπήρχαν οι δύο απόψεις. Η μια που έλεγε να πάμε για μίσθωση και η άλλη άποψη που έλεγε να το δουλέψουμε μόνο τους. Πολιτική επιλογή, και μάλιστα εσείς ήταν από τους ανθρώπους που την υπερασπιστήκατε με πάθος. Δικαιολογούνται λοιπόν λάθη όταν έχετε πάρει αυτή την πολιτική απόφαση? Να διευκρινίσω πρώτον ότι η πολιτική απόφαση εξακολουθεί και παραμένει, αμετάκλητη, ναι, ναι, από τη θέση της. Σωστά. Δηλαδή, θα το συζητήσουμε αυτό στο η απόφαση. Το καταλαβαίνω ότι παραμένει. Δεν, ναι, αλλάζει η πολιτική βούληση. Το καταλαβαίνω και θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Στο κομμάτι του λάθος. Ο μόνος ο οποίος δεν κάνει λάθος είναι αυτός ο οποίος δεν κάνει τίποτα. Μάλιστα. Είναι αυτό ξεκάθαρο και πρέπει να είναι, και νομίζω είναι κατανοητό από όλους. Από εκεί και ύστερα, όλο αυτό το θέμα
μπορεί να μην υπήρχε ζήτημα αν δεν υπήρχαν προσφυγοί. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα ασφαλιστικά μέτρα, όλη η διαδικασία θα θεωρούνταν σύνομη. Ναι. Απλά τι γίνεται. Μπορεί κάποιος, ακόμα ουσιαστικά επί των αποφάσεων, δεν έχει προσφύγει κανένας. Έχει όμως το δικαίωμα να προσφύγει μέσα σε περιθώριο 6 μηνών. Ναι. Εμείς δηλαδή θα ήμασταν με μία μόνιμη αμφιβολία. Τι θα γίνει στους 6 μήνες. Οπότε, και γι' αυτό πάτε τη διαδικασία τώρα ξανά από την αρχή, χωρίς λάθη, λέτε αυτή τη φορά. Γιατί η ερώτηση θα ήταν επίσης, κύριε Μηταλίδη, αν ξαναγυρνούσαμε τον χρόνο πίσω, τι δεν θα κάνατε, ας πούμε. Και θα το κάνετε τώρα. Το μόνο ουσιαστικό λάθος που, για να ξέρει και ο κόσμος γιατί πράγμα μιλάμε και για να μην λέμε τι λάθος έγινε, είναι ότι ουσιαστικά στην πρόσκληση η οποία έγινε για το να συζητήσουμε το θέμα της μίσθωσης, είναι ότι αντί για δύο εργάσιμες μέρες, αντί για τρεις εργάσιμες μέρες περιθώριο ανάμεσα στην πρόσκληση και στην εδρίαση, ήταν δύο. Αυτό είναι το λάθος. Αυτό είναι το λάθος. Και τίποτα άλλο. Τα χρέη τίποτα άλλο, όχι. Τίποτα άλλο. Αυτό είναι το τυπικό αυτό λάθος. Αυτό είναι το τυπικό το λάθος. Οποίο μπορούσε κάποιος τα χρέη, να όχι, δεν είναι τα χρέη. Δεν αναφέρεται κανένας σε αυτό το κομμάτι. Αυτό είναι άλλο κομμάτι το οποίο μπορεί να τα βρούνε οι πλειοδότες, ο πλειοδότης με το μειοδότη. Είναι οι άλλες προσφυγές. Δεν αφορά αυτό. Αφορά και σας, φυσικά. Προφανώς αφορά. Αλλά το πρόβλημα το οποίο υπήρξε ήταν η μία μέρα διαφορά. Άρα λοιπόν. Τώρα πρέπει να δούμε και ποιος φέρει την ευθύνη. Ναι. Γιατί αυτό είναι. Να ξέρετε, θα αναζητηθούν και οι ευθύνες. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό το κομμάτι των ευθυνών, αφού παραδέχεστε λάθη. Θα αναζητηθούν λοιπόν και ευθύνες για τα λάθη από τη Δημοτική Αρχή, κύριε Μηταλίδη. Όπως είπαμε, πολιτική βούληση σημαίνει και ανάληψη των ευθυνών. Τον πρώτο και κύριο λόγο έχουν η διοίκηση της Μακεδονός και όλα τα μέλη. Μάλιστα. Από αυτό δεν ξέρω κάτι. Ούτε πρόκειται να κρεφτεί κανένας πίσω από το δάχτυλο. Το λέτε ενώ είστε μέλος της Μακεδονίας. Αυτό έχει ιδιαίτερη αξία. Προφανώς, ξεκινάμε από εκεί. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος έκανε πλημελώς τη δουλειά του, είναι κάτι το οποίο θα αναζητήσουμε σε δεύτερο σκέλος. Αλλά, ξαναλέω, την πρώτη και κύρια ευθύνη έχει αυτός ο οποίος διοικεί. Μάλιστα. Τέλεια. Εκεί δεν και ούτε χρειάζεται ούτε αστερίσκος ούτε τίποτα. Και διοικεί το Διοικητικό Συμβούλιο. Ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα στα επόμενα. Αυτό είναι τώρα. Αλλά εσείς επιμένετε στην πολιτική βούληση να πάτε εκ νέου σε έναν διαγωνισμό, χωρίς λάθη αυτή τη φορά και με όλο το γράμμα του νόμου. Το θέμα είναι εδώ ότι έχουμε κάποια νέα δεδομένα πάντως. Γιατί όταν έγινε η πρώτη φορά όλη αυτή η διαδικασία, ξεκινήσαμε με ένα αρχικό ποσό, μια βάση στην πλειοδοσία. Νομίζω κοντά στα 100.000 ήταν, αν θυμάμαι καλά. Εκεί δεν ήταν, κύριε. Ακριβώς, κάπου εκεί ήταν, 98.000, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, πέστε 100 για την στρογγυλοποίηση. Ναι. Τώρα όμως, μετά τον διαγωνισμό, όπως έγινε τον πλειοδοτικό, πρόκειψε ένα νέο ποσό για τον πλειοδότη, την οδοπετών, τα 240.000. Αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι αν σε αυτή τη διαδικασία που θα πάτε, θα ξαναπάτε με βάση τα 98.000. Ή τα 240 που είναι η καλύτερη προσφορά που είχατε στην δημοπρασία τη συγκεκριμένη. Προφανώς, αν κάτι έχουμε κερδίσει από την όλη αυτή διαδικασία η οποία προηγήθηκε, είναι ότι πλέον έχουμε ένα πραγματικό ποσό στα χέρια μας. Μάλιστα. Δύο μάλλον για να πούμε. Και σεβαστό ποσό. Ποσά, τα οποία και τα δύο ήταν κατά πολύ μεγαλύτερα από την αρχική, από το ποσό βάση με το οποίο ξεκινήσαμε. Είναι δεδομένο πως αν πάμε ξανά σε δημοπρασία, γιατί αυτό θα πρέπει, αντιλαμβάνεστε, να γίνει μέσα από διαδικασίες, να ξανασυνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, να κάνει όλα αυτά που πρέπει να κάνει, είναι ότι το ποσό εκείνη αυτή τη στιγμή θα είναι κατά πολύ περισσότερο από αυτό που υπήρχε την προηγούμενη φορά. Λέτε, και μάλλον λοιπόν, θα πλησιάζει προς τα 240.000, δηλαδή, αλλά αυτό είναι κάτι λέτε το οποίο ότι μπορεί θα να σας βγει και σε καλό αυτό. Τώρα αυτό είναι κάτι, σας λέω, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι, υπάρχει κάτι απτό. Υπάρχουν δύο προσφορές. Άρα μισό λεπτό. Μισό, για να το ξεκαθαρίσουμε, κύριε Μηταλίδη, για να μην ξεφεύγουμε λίγο, γιατί είναι λεπτό το ζήτημα. Η τιμή εκκίνησης για τις εταιρείες που θα λάβουν μέρος στον επόμενο διαγωνισμό που θα κάνετε θα ξεκινήσει από τα 240. Και αν όχι από τα 240, σας λέω, εκτιμώ ότι θα είναι κάπου εκεί κοντά σε αυτό το ποσό. Λίγο κοντά παρακάτω. Σε αυτό το ποσό. Το οποίο γιατί πιστεύετε πρέπει να ότι δούμε και τεχνικές λεπτομέρειες. Ωραία. Πώς θα μπορέσουμε αυτό κοντά να το κοντά στα 240 το για να βγει με τους τύπους όπως το βγάζετε εσείς εκεί. Πιστεύετε λοιπόν ότι το τελικά ποσό που θα πάρει ο Δήμος θα είναι πολύ παραπάνω από τα 240 που θα έπαιρνε με αυτή τη δημοπρασία που
Κρίθηκε βεβαίως. Πολύ παραπάνω δεν ξέρω, αλλά μάλλον η λογική λέει ότι θα είναι κάτι παραπάνω. Από τη στιγμή, έστω αν υπάρξουν δύο πάλι άνθρωποι που θα έρθουν να καταθέσουν προσφορά, αυτό αυτόματα θα οδηγήσει και σε ένα μεγαλύτερο ποσό από, το, από αυτό. Εν πάση περιπτώσει, αντιλαμβάνεστε πως ο στόχος πλέον αυτή τη στιγμή και στην επόμενη δημοπρασία, όταν με το καλό αυτή εξελιχθεί, είναι το μίνιμουμ να έρθουν στο Δήμο τα 240 χιλιάρικα το χρόνο. Μάλιστα. Να μην χαθεί λοιπόν αυτό το ποσό, το οποίο είχε κριθεί, το είχε πει και η κυρία Σπύρου κάποια στιγμή στην εκπομπή, ότι είναι ένα καλό ποσό, ικανοποιητικό ποσό. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πότε θα γίνει τώρα όλη αυτή η διαδικασία, γιατί θα γίνει άλλη. Πότε θα γίνει αυτή? Η διαδικασία θα γίνει άμεσα. Αντιλαμβάνεστε ποιος όπως καεί στο γάλα, φυσάει και στο γιαούρτι. Θα περάσουν από κόσκινα όλα πλέον. Δεν θα υπάρξει πλέον μια φορά λάθος μπορεί να δικαιολογηθεί. Ναι, δεύτερο λάθος το ίδιο δεν δικαιολογείται και δεν υπάρχει το δίσεξ αμαρτία που λέμε. Ναι. Οπότε θα πρέπει όλα να ελεγχθούν από μηδενική βάση. Θα πρέπει όλες οι προσκλήσεις, όλα όσα ορίζονται από τους νόμους να γίνουν σωστά. Ναι. Και αν θέλετε, αντί για τρεις μέρες, σας έχει κανένα 4-5 μέρες περιθώριο, δεν χάθηκε ο κόσμος. Και οπότε θεωρώ ότι άμεσα το επόμενο διάστημα και σίγουρα μέσα στο καλοκαίρι να γίνει η επόμενη δημοπρασία. Πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να τελειώσουν και όλες οι άλλες προσφυγές, στάσεις που έχουν γίνει? Ξαναλέω, είναι κάποια κομμάτια όπως αυτό το οποίο αναφέρεστε τώρα, το οποίο δεν μπορώ να σας δώσω απαντήσεις. Ναι. Εσείς γιατί... λέω θα περιμένετε σαν Μακεδονός να τελεσυδικήσουν όλα αυτά. Αυτό θα μας το πούν πάλι νομικοί. Σιγόροι. Δεν μπορώ να σας πω εγώ τι γίνεται. Αν ήταν στο δικό μου χέρι, μπορεί και από χθες να είχε φύγει πρόσκληση. Αλλά είναι θέματα τα οποία ξεφεύγουν από το πεδίο γνώση είτε το δικό μου είτε των υπολείπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Οπότε θα πρέπει να δούμε και να μας πούνε πώς δεν θα έχουμε ξανά πισωγύρισμα. Άρα λέτε μέσα στο καλοκαίρι, βέβαια το καλοκαίρι είναι και Ιούνιος, είναι και Αύγουστος. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται καλοκαίρι. Σκεφτείτε ότι έχουμε και τις διαδικασίες των δημοσιεύσεων σε εφημερίδες. Έχουμε ξανά διαδικασίες ενστάσεων, αν φτάσουμε εκεί. Έχουμε. Οπότε ναι, είναι μια διαδικασία η οποία και σήμερα, αν ξεκινήσει. Ναι. Θα σκεφτείτε τις προθεσμίες και όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. Μιλάμε μια διαδικασία που θα έπαιρνε περίπου 1,5 μήνα να ολοκληρωθεί. Άρα βλέπετε στα τέλη Ιουλίου, ας πούμε, να γίνεται αυτή η νέα... Δεν θέλω να πω ημερομηνία, γιατί θα βγω μεθαύριο στο ραδιόφωνο και θα μου πείτε είπατε τέλη Ιουλίου και δεν έγινε. Ναι, σωστό. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι ήδη εργαζόμαστε για να γίνουν άμεσα οι νέες διαδικασίες. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Μηταλή, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ακόμη να προσθέσετε πάνω στην εξέλιξη που έχουμε γύρω από αυτό το θέμα. Όχι, απλά αυτό που έπρεπε να διευκρινιστεί, ξαναλέω το λάθος, και ότι από εδώ και πέρα, ότι ουσιαστικά ούτε λάθος επιτρέπεται και η διαδικασία θα γίνει όπως ακριβώς πρέπει να γίνει, πάντα προς το συμφέρον της εταιρείας. Και ξαναλέω και το κλείνω με αυτό, ότι έστω και με αυτόν τον τρόπο έχουμε ένα νούμερο στα χέρια μας, το οποίο... μπορεί στο τέλος να μας κάνει η νέα δημοπρασία, να μας κάνει και ίσως λίγο καλό σαν Δήμο, έστω και καθυστερημένα. Μάλιστα. Έστω και με αυτόν τον τρόπο με τον οποίο οδηγηθήκαμε. Ναι, γιατί τώρα ο Δήμος χάνει αυτά τα λεφτά. Δηλαδή δεν τα έχει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσε να τα έχει ήδη αυτά. Αντιλαμβάνεστε, έχουμε μία Μακεδονός η οποία αυτή τη στιγμή έχει θα μπορούσε δηλαδή τώρα να πληρώνεται. Έχουμε θέματα τα οποία πρέπει να τρέξουν άμεσα. Με πρώτο και σημαντικότερο για μένα, και μια και είμαστε σε καλοκαιρινή περίοδο, το καραβάκι της Μακεδονός, το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί ο έλεγχος ξηράς, έτσι ώστε να μπορέσει να πάρει την άδεια και να κάνει βόλτες στη λίμνη. Ναι. Οπότε είναι πράγματα, γι' αυτό σας λέω ότι οι διαδικασίες θα τρέξουν άμεσα. Ωραία. Κύριε Μηταλίδη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.